Η ελληνική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 61% της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν το 30% της διεθνούς παραγωγής, με διανομή σε περισσότερες από 32 χώρες. Η ευζοία των ψαριών αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα τόσο για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, όσο και για την επιστημονική κοινότητα, τους καταναλωτές, τις ΜΚΟ, τις ρυθμιστικές αρχές και την πολιτεία. Για την εκτίμηση της ευζοίας έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένοι μετρήσιμοι δείκτες ευζοίας. Οι δείκτες αυτοί μπορούν να διακριθούν σε άμεσους, που έχουν σχέση με το ψάρι, ή σε έμεσους, που σχετίζονται με το περιβάλλον ή την τεχνολογία εκτροφής και διαχείρισης. Επίσης, διακρίνονται σε επιχειρησιακούς δείκτες ευζοίας, δηλαδή σε αυτούς που μπορούν να εφαρμοστούν στη μονάδα εκτροφής και στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, και σε εργαστηριακούς δείκτες ευζοίας. Τα ψάρια ως εξώθερμοι οργανισμοί επηρεάζονται έντονα από τη θερμοκρασία του νερού. Κάθε είδος εμφανίζει ένα εύρος θερμοκρασιών μέσα στο οποίο μπορεί να επιβιώσει. Οι απότομες και έντονες μεταβολές της αλατότητας μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη ευζοία, ακόμη και θνησιμότητα. Η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ευζοία των ψαριών. Ορίζει τη διαθεσιμότητα οξυγόνου για αναπνοή, απαιτεί τη μέτρηση πολλών σημείων στον κλωβό ή στη δεξαμενή και ενέχει τον κίνδυνο να μην εκτιμηθούν σημεία με χαμηλό κορεσμό όπως το κέντρο των κλωβών. Σε περιπτώσεις εκτροφής σε χερσαίες δεξαμενές, το pH πρέπει να ελέγχεται συστηματικά. Και για τα δύο είδη, τσιπούρα και λαβράκι, τιμές pH κάτω από το 6,5 και πάνω από το 8,5 αποτελούν κακές συνθήκες διαβίωσης. Η θολερότητα του νερού μπορεί να αποτελέσει πρώιμη ένδειξη για την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού εκτροφής. Η πυκνότητα εκτροφής επηρεάζει έμεσα την ευζοία και επομένως πρέπει να εκτιμάται παράλληλα με άλλους δείκτες. Η απόλυτη τιμή του δείκτη δεν αποτελεί αξιόπιστη παράμετρο και απαιτείται συνεκτίμηση με τον τρόπο ζωής του ψαριού και το στάδιο ανάπτυξής του, τη συμπεριφορά του, τον όγκο και την τεχνολογία εκτροφής. Υπάρχουν περίοδοι της ζωής των ψαριών που εκτίθενται σε τεχνητό φωτισμό, λόγου χάριν νυμφική εκτροφή, προπάχυνση και εγκαταστάσεις γεννητόρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο φωτισμός είναι ένας πολύπλοκος παράγοντας που περιγράφεται από την ένταση, την ποιότητα, αλλά και την περιοδικότητά του. Ο δείκτης της θνησιμότητας μπορεί να αποτελέσει σημάδι για διάγνωση και αντιμετώπιση μιας πιθανής ασθένειας. Ως ένα πρακτικό όριο που πρέπει να λειτουργεί ως προειδοποιητικό σήμα, θα μπορούσε να θεωρηθεί η καταγραφή αθρηστικής θνησιμότητας της τάξης του 35% σε έναν κλωβό. Ο δείκτης της υγείας περιλαμβάνει πολλές κλινικές περιπτώσεις όπως φυσικές παθογένειες, μεταδοτικές ασθένειες και εξωπαράσιτα. Η εξωτερική κατάσταση της επιδερμίδας, των πτερυγίων και άλλων δομών όπως το στόμα και η οφθαλμή αποτελούν σημαντικούς δείκτες ευζοίας. Οι τραυματισμοί μπορεί να καταγράφονται σαν παρουσία ή μη παρουσία. Ψάρια με σκελετικές δυσμορφίες αποτελούν πρόβλημα για τους παραγωγούς καθώς δεν επιλέγονται από τον καταναλωτή. Ψάρια με τέτοιες δυσμορφίες μπορεί να εμφανίζουν αυξημένη θνησιμότητα. Είναι δεδομένο ότι το στρες και οι κακές συνθήκες διαβίωσης επιδρούν αρνητικά στη διατροφή και τη θρέψη των ψαριών. Παρ' όλα αυτά, η όρεξη για λήψη τροφής επηρεάζεται και από πολλές ακόμη παραμέτρους. Η σωματική αύξηση στα εκτρεφόμενα ψάρια συνήθως αναφέρεται στην αύξηση του σωματικού βάρους και σε μικρότερο βαθμό στο μήκος του σώματος. Ο ειδικός ρυθμός αύξησης εκφράζει την ποσοστιαία αύξηση του βάρους ανά ημέρα για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Ο αναπνευστικός ρυθμός χρησιμοποιείται ως ένας εύκολα παρατηρήσιμος δείκτης του στρες στα ψάρια. Μπορεί να αποτυπώνει μεταβολές σε περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η θερμοκρασία, η αλατότητα και το διαθέσιμο οξυγόνο. Ο δείκτης της ορίμανσης και οοτοκίας αφορά κυρίως δύο τύπους εκτροφής, αυτής των γεννητόρων και εκείνης των ιχθύων που καλλιεργούνται για πώληση ως προϊόν στις μεγάλες εμπορικές κλάσεις βάρους.
Υπάρχει μία σειρά δεικτών φυσιολογίας που σχετίζονται με την ευζωία των ψαριών. Αυτοί περιλαμβάνουν κυρίως ορμονικούς, βιοχημικούς, οσμορυθμιστικούς, δείκτες οξυδοαναγωγής και αιματολογικούς. Όταν τα ψάρια στρεσάρονται από κάποιο εξωτερικό ερέθισμα, είναι πιθανό να εμφανίσουν συμπεριφορά πανικού. Οι τραυματισμοί τους είναι συχνοί κατά την εκτέλεση χειρισμών όπως ο συγχρωτισμός, η σύλληψη και η μεταφορά. Η συμπεριφορά αποτελεί σημαντικό δείκτη για τον έλεγχο της ορθότητας και της δρυμύτητας μιας διαχειριστικής πρακτικής. Οι γεννήτορες εκτρέφονται σε χερσαίες εγκαταστάσεις ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των περιβαλλοντικών συνθήκων εκτροφής αναπαραγωγής και ο χειρισμός των ζώων. Αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του συνολικού εκτρεφόμενου πληθυσμού και η διαχείρισή τους περιλαμβάνει διαφορετικές προκλήσεις από ότι η εκτροφή ψαριών για παραγωγή σε πλωτούς ιχθυοκλοβούς. Στο στάδιο της προπάχυνσης, τα ψάρια εκτρέφονται σε δεξαμενές ανοιχτού κυκλώματος σε χερσαίες εγκαταστάσεις. Σκοπός της περίοδου αυτής είναι ο εγκλιματισμός των ψαριών στην εμπορική τροφή και η αύξηση του σωματικού βάρους τους, ώστε να προετοιμαστούν για τη μεταφορά και την εκτροφή σε ιχθυοκλοβούς στη θάλασσα. Στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, σχεδόν όλη η παραγωγή λαβρακιού και τσιπούρας γίνεται σε πλωτούς ιχθυοκλοβούς στη θάλασσα. Σε αυτό το περιβάλλον, τα ψάρια περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους έως την εξαλίευση και θανάτωσή τους. Το περιβάλλον των ιχθυοκλοβών χαρακτηρίζεται από σταθερότητα σε ορισμένους παράγοντες, καθώς αποτελούν χαρακτηριστικά της θάλασσας που δεν εμφανίζουν έντονες μεταβολές. Αντίθετα, υπάρχουν παράγοντες όπως η θερμοκρασία και το οξυγόνο που εμφανίζουν εποχιακές μεταβολές.